για την Κρήτη για συναισθηματικούς λόγους μόνο η Κωνσταντινούπολη ήταν τόπος αναφοράς, σαν πόλη αναφοράς. Για άλλους λόγους, για εμπορικούς και αυτά ήταν η Σμύρνη. Κάθε εβδομάδα είχαμε καράβι, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σμύρνη. Κάθε Δευτέρα, σύμφωνα με τον τύπο. Και έφερνε και εφημερίδες, κυρίως τουρκικές, για να διαβάζουν οι μουσουλμάνοι της Κρήτης. Όχι οι Τούρκοι της Κρήτης. Οι Κρήτες είχαν δικό τους σύλλογο στη Σμύρνη. Με 150 μέλη. Και να σκεφτείτε ότι από κάθε οικογένεια σε ένα σύλλογο γραφόταν ο αρχηγός. Αυτοί οι σύλλογοι άρχισαν να δημιουργούνται κυρίως μετά το 1857-58, τότε που ο Σουλτάνος έδωσε κάποια προνόμια κυρίως στους χριστιανούς. Μίλησε για ισότητα, τους άφησε να λειτουργούν οι εκκλησίες κανονικά, ξαναγύρισαν οι καμπάνες της εκκλησίας, τους άφησε να χτίζουν εκκλησίες κλπ. Αλλά και να ιδρύουν και σωματεία. Τότε ιδρύθηκε, πρέπει να ιδρύθηκε, δεν έχουμε στοιχεία, αλλά ο Σύλλογος Κρητών πρέπει να ιδρύθηκε πριν το 1880. Θυμάμαι που του έλεγα πως είμαι κριτικιά. Και αυτός με τη σειρά του μου έλεγε «Είμαι Ίων». Όχι τώρα ότι δεν το λέει, αλλά τον κοιτώ ίσια στα μάτια. Τα μάτια του θολώνουν και δακρύζουν όταν το λέει. Πού να το περίμενε τότε ότι ο δρόμος της προσφυγιάς θα τον έφερνε στην πόλη μου και μάλιστα με αθεράπευτες αναμνήσεις από τον πόλεμο. Οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα στην κυρία Αλεξία Ρακένδητη. Είχαν φροντίσει προηγουμένως οι Τούρκοι να τους αφαιρέσουν ό,τι πολύτιμο κρατούσαν μαζί τους. Είχαν αφήσει πίσω τα σπίτια τους, είχαν αφήσει πίσω τους συγγενείς τους, τα αδέρφια τους, τους γονείς τους που είχαν σκοτωθεί από τους Τούρκους στην παραλία της Σμύρνης ή και νωρίτερα. Οι πρόσφυγες του 1922 που ήλθαν στο Ηράκλειο είχαν τρόπους προέλευσης στη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. Η συντριπτική πλειονότητα όμως των προσφύγων που εγκαταστάθηκε εδώ προέρχονταν από τη Μικρά Ασία και ειδικότερα από το Βιλαέτη του Αϊδινίου. Τι να μας πιάσει η βροχή, δεν μας πιάνει τίποτα εμάς. Είμαστε συνηθισμένοι απ' όλα. 60 χρόνια μέσα στη θάλασσα και μέσα στην αμνήρα είμαστε. Οπότε και να βρέχει, για μας δεν είναι τίποτα. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν από τη Μικρά Ασία. Ήταν ο μεν πατέρας μου τα Βουλά και η μητέρα μου ήταν από την Γιούλμπαξε. Τότε με το ξεσηκωμό ήρθαν στο Ηράκλειο. Έμαναν σε μια συνοικία, είχαν μαζευτεί πιο πολύ. Σε όλο το Ηράκλειο βέβαια είχαν πάει, αλλά η δική μου ήταν εδώ στην Ξύλινη Τάβια, στην Αγία Τριάδα κοντά. Πέρασαν μερικά χρόνια, γνωριστήκανε, κλεφτήκανε. Από τότε ήρθαν εδώ που ονομάζεται Καράβολα στο σημερινό μέρος και κάνανε μια καλύβα. Παντευτήκανε βέβαια, αρχίσαν και δημιουργήσανε μια οικογένεια. Ακριβώς τώρα στην καλύβα από κάτω ήταν θάλασσα, αλλά ήταν χαμηλά. Είχαν 2-3 κουμπάρια οι οποίοι είχαν τότε κάρα και ό,τι οικοδομές γινόταν οτιδήποτε θέλανε τα χώματα εδώ. Τα οποία παζούσαν και κάνανε μια αλάνα που λέγονταν. Η οποία αλάνα σιγά σιγά χτίσανε δύο δωμάτια, κάνανε ένα καφενεδάκι. Κάνανε οικογένεια, μεγαλώσαν τα παιδιά. Ο πατέρας μου δούλευε στα φρεγάτες στον Τάλος. Ο Τάλος ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο την εποχή εκείνη, τώρα βέβαια είναι σχολεία και γυμνάσια. Τον καιρό εκείνο είχε εργοστάσιο σταφίδες, λάδια, σαπούνια, πυρήνες. Και μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο, χρονολογία τώρα δεν θυμάμαι, 60, ήταν 65,
έκαναν τριλάκιο καρναβάλια. Εκεί κατασκευάζαν τα άρματα, ας πούμε, και έκαναν το τριλάκιο καρναβάλια. Και δούλευαν εκεί οι γονείς μου. Άρχισαν και έφευγαν οι μουσουλμάνοι. Στα σπίτια των μουσουλμάνων λοιπόν και στις περιουσίες πρέπει να μπουν μικρασιάτες, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Σε ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών μπήκανε, σε ένα άλλο αριθμό δεν μπήκανε. Έγιναν καταλήψεις ή έμειναν αδιανέμητα. Το ίδιο και για τις περιουσίες. Και το κακό είναι ότι τουλάχιστον για τις περιουσίες που έχω στοιχεία, πάνω από το 1/3 έμεινε αδιανέμητο και δεν πήγε στους ακτήμονες που ήταν πολλοί. Στους ακτήμονες δόθηκαν λίγοι κλήροι. Σε 100 οικογένειες σε όλο τον νομό δόθηκαν κλήροι. Γιατί ήταν ακτήμονες και όταν λέμε ακτήμονες, στην κυριολεξία δεν είχαν μία ρίζα ελιά για να κρεμαστούν, που λέει ο λαός. 650 στρέμματα στην περιοχή Ρεθύμνου, μέσα και έξω από την πόλη, έμειναν αδιανέμητα. Τώρα πώς δεν έχουν διατεθεί δεν ξέρω. Η περιουσία του Αλή Βαφή, όπως λέει ο τοπικός τύπος εκείνης της εποχής, ο Αλή Βαφής ήταν ένας ζάπλουτος μουσουλμάνος που έμεινε εδώ στο Ρεθύμνο. Είχε μια περιουσία αξίας 25 εκατομμυρίων στο Ρέθυμνο και 50 στη Θεσσαλονίκη. Και προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ανταλλάξιμη. Δεν το πέτυχε. Γράφει λοιπόν η τοπική εφημερίδα, φωνάζει, διαμαρτύρεται. 2.700 ελαιόδουδρα του Αλή Βαφή. Τι έγιναν, ποιοι τα πήρανε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γίνονται αδικίες και στις διανομές, κυρίως από τις επιτροπές. Όχι από την ΕΑΠ, Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Εκεί ήταν ακριβωδή και η μοιρασιά στους κλήρους, οι διανομές, ο τεμαχισμός. Αλλά στη διανομή οι επιτροπές έκαναν ό,τι ήθελαν. Η μεταφορά γινόταν με επιβατηγά και εμπορικά πλοία, όπως το Αδριατικό, σε Κατερίνη Σίγμα, Αντιγόνη, Γένουα, Ερμούπολη, Μικάλη, Πολικός, Σμύρνη, Σπάρτη, Χίος και το υπεροκεάνιο Θεμιστοκλής. Ούτε Μητροπολίτης φάνηκε, ούτε αρχές. Οι μόνες που φάνηκαν και ξεσήκωσαν και τις αρχές ήταν οι κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων και οι κυρίες του Συλλόγου Κυριών. Και ξέρετε τι έκαναν. Έβαλαν πέτρες και τούβλα και έστησαν καζάνια και μαγείρευαν. Τα πρώτα φαγητά ήταν ρύζι, μακαρόνια και πατάτες. Τόσο πεινασμένοι ήταν. Και μαγείρευαν γρηγορομαγείρευτα φαγητά. Μαζεύτηκαν κάποιοι και τους κατήφθηναν. Θα πάτε στο τζαμί της Νερατζές, θα πάτε στο τουρκικό σχολείο, θα πάτε στα ελληνικά σχολεία. Γέμισαν τα πάντα. Την άλλη μέρα
Μετά από 2 μέρες ήρθαν και άλλοι, μέχρι που έφτασαν τον αριθμό 4.200, μόνο για το ρεύμα. Στους δρόμους έμεναν περίπου η μισή. Μέσα στο χειμώνα, στους δρόμους, κυριολεκτό, όχι περιφέρομαι, έτσι, μια μάνα με 3-4 παιδιά έπρεπε να κοιμηθεί στον δρόμο. Τότε δημιουργήθηκε πολύ σοβαρό θέμα, διότι λένε στον Μητροπολίτη, άνοιξε τα μοναστήρια για να στεγάσει τουλάχιστον 1.000 άτομα. Όπως άνοιξαν στο Ηράκλειο, όπως άνοιξαν στα Χανιά. Τα μοναστήρια δεν άνοιξαν ποτέ. Μετά από 1-2 μήνες, δικαιολογήθηκε ότι οι πρόσφυγες θα κατέστρεφαν τα μοναστήρια. Έγιναν επιτάξεις σε αποθήκες, έγιναν επιτάξεις σε κάποια σπίτια, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα άδεια σπίτια βρέθηκαν με ενοικιαστήρια, ότι είναι ενοικιασμένα. Όταν άρχισαν να μετακινούνται οι πρόσφυγες, κυρίως προς το Ανατολικό Ρέθυμνο, σταμάτησε το πρόβλημα της στέγασης. Ενώ κανένα μέρος στην Κρήτη δεν είχε πρόβλημα στέγασης, είχαν πρόβλημα σύτησης, εδώ στο Ρέθυμνο δεν είχαμε πρόβλημα σύτησης, είχαμε πρόβλημα στέγασης. Όταν λοιπόν άρχισαν οι μετακινήσεις προς το Ανατολικό Ρέθυμνο, Άδελε, Πηγή, Λούτρα, Κυρκάνα, αυτά τα χαρουγιά προς το Αργάδι, ανάσανε λίγο ο κόσμος, αλλά και πάλι μέσα σε ένα σχολείο που χωράει 100 άτομα, μην σας φανεί παράξενο, μένανε 300 και 400. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατούσε. Καταλαβαίνετε ότι το Ρέθυμνο είχε γίνει ένα υπαίθριο αφοδευτήριο. Δεν υπήρχε νερό. Γιατί έχει πληθυσμό το Ρέθυμνο, χοντρικό σας λέω, 4.000 χριστιανούς, 4.000 μουσουλμάνους, 8. Και έρχονται και 4.000 πρόσφυγες, 12. Δεν είχε νερό από πριν. Έρχονται και οι πρόσφυγες, ακόμα πιο λίγο. Δεν έχει σαπούνι και δεν έχει ασβέστη. Εκεί πραγματικά έδωσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και ένας αριθμός γιατρών της πόλης. Και γράφουν στις εφημερίδες, τους πρόσφυγες ο τάδε γιατρός τους δέχεται δωρεάν. Και όχι μόνο, επισκέψεις στους καταβλισμούς, απολυμάνσεις, όσο μπορούσαν. Όσο μπορούσαν. Μεγάλο αγώνα δώσανε. Μεγάλο αγώνα. Ο Ευκλήδης, πες ήταν μικρασιάτης, πρόσφυγας, εντάξει. Αλλά έχουμε τον... Θα βάλω πρώτο τον Σαουνάζο, γιατί πρόσφατα δημιουργείται και θέμα δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του και τον τάφο του. Ο Σαουνάζος είχε ένα άλογο, το φόρτωνε φάρμακα και γύριζε από καταβλισμό σε καταβλισμό και μετά έβγαινε στα χωριά και έκανε επισκέψεις δωρεάν. Πήγαινε στην οικογένεια. Έχετε κανέναν άρρωστον? Ναι, έχουμε ή δεν έχουμε. Πάρτε φάρμακα. Ή θέλει νοσοκομείο. Τέτοια ήταν η προσφορά του. Ετάφη στο Ρέθυμνο. Ήρθανε προκαιρού οι απογόνοι του να ανάψουν ένα κεράκι στον τάφο και ο τάφος είχε πουληθεί. Αυτό που τους χτύπησε πάρα πολύ ήταν η αλωνοσία. Ο εξανθηματικός τύφος δεν χτύπησε, γιατί ευτυχώς, γιατί από όπου περνούσε άφηνε πολλά θύματα. Εδώ τους έφαγε πολύ η πνευμονία, η αλωνοσία, τους τσάκησε. Ο γιατρός ο Τσουδερός, και αυτό δεν ρεθεμιώτησε στην καταγωγή, είχε αναλάβει, εκτός των άλλων, και την αντιμετώπιση της αλωνοσίας. Δεν ξέρω, δεν βρήκα στοιχεία κάθε πότε. Ανατολικά του Ρεθύμνου υπήρχαν έλλη. Ψέκαζε όλες τις περιοχές που ήταν ελώδεις με πετρέλαιο. Αυτός είχε αναλάβει. Σας λέω, μεγάλη προσφορά τους. Μεγάλη προσφορά των γιατρών. Και εδώ στην Ιεράπετρα ήρθαν περίπου 265 οικογένειες. Περίπου 800 άνθρωποι.
Η Ιερά Πέτρα βέβαια τότε δεν είχε ούτε 2.000 κατοίκους θα είχε. Και ήρθαν 800 άνθρωποι εδώ πέρα, πόσο, τι δυσκολία θα ήταν να μπορούν και οι ντόπιοι να τους περιθάλψουν και οι ίδιοι τι τράβηξαν εδώ πέρα μέχρι να τα καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Από αυτούς, οι περισσότεροι ήταν από το Ρέιζερε. Όχι περισσότεροι, δηλαδή από τις 260 οικογένειες, 265 οικογένειες, 105 ήταν από το Ρέιζερε. Από τους 30 οικογένειες ήταν από το Λιβύση, Μάκρη. Το Λιβύση και η Μάκρη ήταν χαμηλά, απέναντι από τη Ρόδο. Έτσι. Και οι άλλοι υπόλοιποι ήταν από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας, από το Αϊβαλί, από τα Μπουρλά, από τα Αλάτσατα, από όλη την Μικρά Ασία, από τα παράλια συνήθως, από τον Πόντο, μόνο νομίζω μια οικογένεια ήταν. Ήρθαν λοιπόν οι επιτροπές και τους μοίρασαν τα χωράφια των Τούρκων και τα σπίτια των Τούρκων. Επειδή όμως ήταν πολύ περισσότεροι οι Μικρασιάτες από τους Τούρκους που έφυγαν από εδώ πέρα, δεν φτάσαν τα σπίτια και έφτιαξαν και συνοικισμό σε άλλους χώρους, δηλαδή στο Ηράκλειο και στη Χανιά. Υπήρχε μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων μια αντιπαράθεση που δημιούργησε προβλήματα. Εδώ όμως, δεν ξέρω το. Νομίζω ότι, βέβαια, δεν λέω ότι ήταν και άριστες οι σχέσεις τους, διότι δεν είναι εύκολο να σου έρθουν 800 άνθρωποι εδώ πέρα κουρελίδες και πονεμένοι και ξεριζωμένοι, διότι βλέπεις ότι τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, τι θα κάνουν. Αλλά παρά αυτό το γεγονός, η μητέρα μου έλεγε ότι τους έλεγα βέβαια κακό προς Ουγγαράδες και το καράφι που σας έφερε πολλές φορές, αλλά γενικά ήταν ευχαριστημένοι με τη συμβίωσή τους εδώ στο χώρο. Μου έλεγε η μητέρα μου για τις γειτόνισσές τους που ανταλλάσσανε γρήγορα και τρόπους μαγειρέματος και τρόπους νοικοκυρέματος. Τουλάχιστον βλέπω εγώ στον ομό Λασιθίου ότι υπήρξε γρήγορα, πολύ γρήγορα η επαφή και η ανταλλαγή, το πλησίασμα. Μάλιστα πολύ γρήγορα άρχισαν και οι μεικτοί γάμοι. Η έντονη αντιπαλότητα θα έλεγα ότι δημιουργήθηκε κυρίως μετά την κατανομή των κλήρων. Επειδή οι ντόπιοι προσδοκούσαν ότι θα έπαιρναν κάποια κτήματα από αυτά τα οποία είχαν αφήσει οι ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι, εύλογα νομίζω και αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως δεν τους ήταν και γνωστό ότι βάσει της σύμβασης της ανταλλαγής των πληθυσμών, όπως υπήρχε της συνθήκης της Λοζάνης, δεν επιτρέπονταν η μουσουλμανική περιουσία να περιέλθει σε γηγενείς. Αποκλειστικά θα έπρεπε να διατεθεί για την αποκατάσταση των προσφύγων. Στην πράξη βέβαια αυτό δεν εφαρμόστηκε, γιατί απέκτησαν ανταλλάξιμες περιουσίες και γηγενείς. Και οι πιο πολλοί Μικρασιάτες ήθελαν περιουσίες να πάρουν, γιατί είχαν αμπέλειες στα μέρη τα δικά τους. Και οι πιο πολλοί παίρνανε, τους δίνανε ανταλλάξιμο, ήταν τότε, έτσι τα λέγανε, ας πούμε. Είχαν πάρει μαλάδες, φοινικιά, από Κνωσό μεριά, από εκεί. Αλλά εδώ στις μαλάδες, η φοινικιά ήταν όλο κουνούπια. Και τότε παθαίνανε ένας πυρετός, λεγόταν μιλιτέος πυρετός, που πέθαινες. Κατορθώσανε, είχαν μάθει βέβαια, ήταν και η δουλειά τους, ήταν αγρότες. Κατορθώσανε και κάνανε ατράνταχτες περιουσίες, αμπέλια. Ο νους τους ήταν μόνο στη σταφίδα, τίποτα άλλο. Όσοι δεν είχαν πάρει περιουσία, εδώ στη Χανιόπορτα πήγαιναν κάθε πρωί με τα σκαπέτια. Τότε δεν είχαν τρακτέρια για το να τα σκάβουν, ήταν σκαπέτια. Και τους παίρναν τότε μεγαλοκαρχαρίες, να τους πούμε έτσι, και δουλεύανε με ροκάμο, τα σκάβουν τα αμπέλια. Και οι πιο πολλοί τότε Μικρασιάτες που ήταν από τότε, που ήταν πλούσιοι δηλαδή στα χωριά τους, εδώ πήραν εργοστάσια. Όπως πάνω χάρη ο Κωνσταντινίδης ήταν εδώ στη Χανιόπορτα, έκανε εργοστάσιο σταφίδας. Ήταν ο Ακράτος.
και πολλοί άλλοι ήταν, ας πούμε. Αυτοί δούλευαν, οι πιο πολλοί όμως δούλευαν ως εργάτες. Διότι όλοι νομίζανε ότι σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια θα γυρίζανε στα μέρη τα δικά τους. Ενώ δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Υπήρξε μια προσωρινή και μια μόνιμη στέγαση των προσφύγων. Η προσωρινή στέγαση των προσφύγων έγινε σε οικήματα κατοικήσιμα, μη κατοικήσιμα, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ναούς, μονές και τα λοιπά. Γινόταν επίταξη των αυτών των οικειών, τέλος πάντων, και όλων των χώρων, με δύο νομοθετικά διατάγματα του 1922. Η μόνιμη στέγαση των προσφύγων τώρα συντελέστηκε σε ό,τι αφορά τους αγρότες μετά την εγκατάστασή τους στα χωριά. Η μόνιμη στέγαση ήταν μουσουλμανικές οικίες οι οποίες είχαν επισκευαστεί ή νέα οικήματα τα οποία έφτιαχνε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων με δική της δαπάνη. Υπήρξαν όμως και οικισμοί για τους αστούς πρόσφυγες, σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, αφού προηγήθηκε μία συστέγασή τους σε ανταλλάξιμα μουσουλμανικά οικήματα της πόλης του Ηρακλείου. Μία επιτροπή καθόριζε τον τρόπο της συγκατοίκησης με κριτήρια κυρίως την κοινωνική υπόσταση, προέλευση, την κοινωνική προέλευση της προσφυγικής οικογένειας και αν υπήρξαν φιλικές ή συγγενικές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Και η μόνιμη εγκατάσταση των αστών προσφύγων, όχι βέβαια όλων, τμήματος, με τους συνοικισμούς οι οποίοι ανεγέρθηκαν στο Ηράκλειο, κυρίως εννοώ τον κρατικό συνοικισμό ή συνοικισμό Μητροπολίτη Νέας Μύρνης και το συνοικισμό, ένα άλλο συνοικισμό πάλι αστικό, ο οποίος ανεγέρθηκε στην περιοχή που είναι τώρα τον Γκάλαξη, λίγο παρακάτω, βορειότερα δηλαδή της περιοχής του Γκάλαξη, ένα τμήμα του στο Ατσαλένιο. Ναι, είχαμε δύο δωματιάκια, ήταν και μέσα πολλά παιδιά. Και έστρωνε κάτω η μάνα μου και κοιμόμαστε ο παππούς, η νενέ και εμείς. Ήθελα να κάνει το σταυρό το παππούς μου και να πει Παναγιά Βουρλιοτίνα, βλέπε τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και έκανε το σταυρό του. Και μας έλεγε, κάνε το σταυρό σας, λέει όχι, λέει σηκωθείτε πάνω. Μας είμαστε μικρά, σηκωνόμαστε, κάναμε το σταυρό μας. Τι λέγει ο παππούς. Όποιος κάνει το σταυρό του έχει όπλο στο πλευρό του. Υπήρξε μία δυσφορία από μέρους του προσφυγικού πληθυσμού, αφενός μεν γιατί η συστέγαση με μία οικογένεια, ήταν πάρα πολύ, η οικογένεια προσφύγων ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί στην επίταξη συμπεριλαμβάνονταν και οικίες κατοικήσιμες. Άρα, ο μέρος του ντόπιου πληθυσμού θα έπρεπε να συστεγαστεί με προσφυγικές οικογένειες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συνοίκηση με μια οικογένεια άγνωστη. Όπως επίσης και το γεγονός ότι είχαν επιταχθεί τα σχολεία και τα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, δημιουργούσε έτσι μια δυσφορία στον προσφυγικό πληθυσμό. Υπάρχουν καταγγελίες στον τοπικό τύπο ότι η Επιτροπή δεν λειτουργήσε σωστά. Δηλαδή ότι χρηματίστηκε ή ότι εξαιτίας των γνωριμιών που είχε έδωσε έτσι τα καλύτερα σπίτια σε οικογένειες που είχαν κάποια σχέση μαζί της ή της έδωσαν χρήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν σε μερικές περιπτώσεις. Ο γενικός κανόνας ήταν ότι γινόταν η εγκατάσταση κανονικά. Αυτό όμως, να διευκρινίσω λίγο, αυτό αφορούσε την Επιτροπή που κανόνιζε την εγκατάσταση των προσφύγων στα μουσουλμανικά οικήματα, στα ανταλλάξιμα, όχι στη συνοίκηση. Thank you.
Παρακαλώ να εγκαταλείψετε την οικία μου. Έχω μικρό παιδί. Μα τον Άγιο Χαραλάμπη, λυπήσου μας. Η οικία αυτή δεν σας ανήκει. Έχω εντολή, πρέπει να εκτελεστεί. Πάρα αυτά. Το σπίτι μας ανήκει. Το λέει και η εφημερίδα. Γέλα μαζί μου. Δέξου να μετακινηθείς. Άφησε αυτό το σπίτι. Εκεί που θα σε πάω εγώ, θα είσαι κανονικός δικαιούχος. Άκουσέ με. Τη γλιτώσαμε τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω. Θυμάμαι τη φυγή. Θυμάμαι το καράβι που μας ήφερε. Στριμωγμένη σαν τζισαρδέλες σε ένα κουτί. Τα ματάκια μου τρέχανε δάκρυα. Ήρθα. Έπιασα δουλειά. Μαθήματα γαλλικών έκανα σε παιδιά. Τακτοποιήθηκα. Μα δεν σταμάτησα να ανάβω το καντήλι και να παρακαλώ να έρθει και ο γιος μου. Τη φωνή του είχα φυλαχτό και μου δίνε ελπίδα πως θα έρθει και αυτός μαζί με τους δεκάδες χιλιάδες εχμαλώτους Έλληνες στρατιώτες που επέζησαν και θα επέστρεβαν στην Ελλάδα το 1924. Από το στρατό δεχτήκαμε επιστροφή εχμαλώτων. Μεγάλος αριθμός. Και κακός που δεν τον αναφέρω τον αριθμό, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλος αριθμός των εχμαλώτων, ειδικά στο βόρειο μέτωπο, με την εχμαλωσία του Τρικούπη, από τους οποίους στο σύνολο περίπου 10.000 μόνο γύρισαν. Δεν γύρισαν παραπάνω. Χοντρικώς μιλάμε τώρα. Όχι μόνο για στρατό, αλλά και για εχμαλώτους. Εχμαλώτος των Τούρκων σημαίνει 99% θάνατος. Παναγιά μου, Βουρλιωτίνα, αϊ Χαραλάμπη μου, αξίωσε με να τον ξαναδώ και πάρε με την ίδια στιγμή. Η δυστυχία αντέχεται. Η απουσία του όχι. Ο αδελφός του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εχμάλωτος σε αυτή την εκστρατεία και ο οποίος μου περιέγραφε με τα πιο μαύρα χρώματα το τι υπέστησαν στα στρατόπεδα, τα λεγόμενα στρατόπεδα εχμαλώτων. Με μια κουταλιά μπλιγούρι όλη την ημέρα, με ένα κομμάτι ψωμί το πέταγαν μέσα και ορμούσαν επάνω ποιος θα το πρωτοπάρει ένα ψωμί για να το μοιραστεί. Με βασανιστήρια, με ξύλο, με ταπεινώσεις, με ανίποτα μαρτύρια, υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί τον 1-1,5 χρόνο που έμειναν εχμάλωτοι, διότι το 24, το 24 φέθηκαν εχμάλωτοι με τη συνθήκη και επέστρεψαν πίσω. Ήταν άνθρωπος 70-80 χρονών και δεν μπορούσε να ξεχάσει το μαρτύριο και ξυπνούσε τον ύπνο του ενθυμούμενο στα μαρτύρια τα οποία πέρασαν στα τουρκικά στρατόπεδα εχμαλώτων. Οι παλινοστούντες ήταν 1.781 αξιωματικοί και 34.000 στρατιώτες.
από τους άλλους όμως, τους πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό, γυναικόπαιδα, τα οποία συνελήφθησαν, οι πολίτες οι οποίοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι, από αυτούς μόνο 340, από τις χιλιάδες μόνο 340 επέζησαν και επέστρεψαν. Όταν ο Βενιζέλος επισκέφθηκε την Άγκυρα το 1930 για το σύμφωνο φιλίας με τον Κεμάλ Ατατούρκ, στη δεξίωση που έγινε εκεί, του είπε ο Κεμάλ Ατατούρκ, είπε στο Βενιζέλο, οφείλω χάρη της ιστορικής αλήθειας κύριε Πρόεδρε, και το λέω αυτό όχι για φιλοφρόνηση, αλλά επειδή είναι πραγματικότητα, ο ελληνικός στρατός είναι ο καλύτερος στρατός της Ευρώπης. Είναι κρίμα ότι τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν μετά και η καταστροφή δεν επέτρεψε να προβληθεί όσο έπρεπε, να προβληθούν όσο έπρεπε τα κατορθώματα του Έλληνα στρατιώτη στη Μικρά Ασία. Η διάβαση της Αλμυράς Ερήμου, οι τιτανομαχίες επάνω στα υψώματα της Σαγκαρίου, στο Πολατλή, στο Γκεούκ, στο Καρέ Γκρότο και ένα σωρό άλλα υψώματα, ήταν τιτανομαχίες στις οποίες ο Έλληνας στρατιώτης με ελάχιστο φαγητό, με ακόμα λιγότερο νερό, μεθεριζόμενος από την ελλονοσία, μέσα σε ένα εφιαλτικό περιβάλλον από τη σκόνη και τις φωτιές που άναβαν οι Τούρκοι στρατιώτες, διότι υποχωρώντας και έκαναν τα πάντα, δεν αφήναν τίποτα. Και μέσα σε αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον οι Έλληνες στρατιώτες κυριάρχησαν, ανέτρεπαν κάθε αντίσταση και συνέτρεπαν κάθε αντεπίθεση του εχθρού μέχρι το Σαγκάριο, μέχρι την Άγκυρα. Πραγματικά είναι λυπηρό ότι τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν και η κατάρρευση του μετόπου δεν επέτρεψαν να παρουσιαστούν τα κατορθώματα αυτά του ελληνικού στρατού, τα οποία πραγματικά είναι από τις πιο ενδοξελίδες ιστορίες του. Θυμάμαι κάθε γειτονιά. Το σοκάκι το δικό μας δεν ήταν πολύ φαρδί, μα πήγαινε μέχρι την Προκυμαία. Στο στενό μας ήταν ο φούρνος του Κακάνη, στον αριθμό 202. Όταν ερχόταν ο γιος μου από την Εχμαλωσία, από εκεί μου είπε πως τους επεράσανε. Η πόρτα ήταν καμένη, μα τα παράθυρα άκαυτα. Σαν έφτασε το παλικάρι μου στην Κρήτη και πήραμε το δρόμο για το σπίτι, σκεφτόμουν πως έφυγε η κατάρα και έχω κι εγώ το παιδί μου. Σχετικά με την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, γιατί δεν θα έλεγα το Δήμο, η Νέα Λυκαρναστός, η οποία ήταν κοινότητα τότε, δεν συμπεριλαμβάνονταν στο Δήμο Ηρακλείου, ήταν ξεχωριστή κοινότητα, Νέα Βριούλα, η Χρυσοπηγή, ο Άγιος Ιωάννης, η Φορτέτσα, ο Τεκές, ο Άγιος Βλάσης, ο Άγιος Σύλλας, οι Βασιλιές. Όλες αυτές ήταν περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Δεν υπήρχε συγκοινωνία με την πόλη του Ηρακλείου. Η μετακίνηση γινόταν με κάρα τότε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Θα περάσουν πολλά χρόνια και να δημιουργηθεί συγκοινωνία μεταξύ των προσφυγικών συνοικισμών για τις πόλεις του Ηρακλείου. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Επίσης δεν υπήρχε ηλεκτροφωτισμός, αλλά ηλεκτροφωτισμός δεν υπήρχε ούτε στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί ο ηλεκτροφωτισμός έγινε περίπου 1924-25.
Αφού λοιπόν δεν είχε η πόλη ηλεκτροφωτισμό, δεν μπορούσε να υπάρξει στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Ο ηλεκτροφωτισμός επεκτάθηκε στους προσφυγικούς συνοικισμούς όταν δήμαρχος Ηρακλείου ήταν ο πρόσφυγας Ανδρέας Παπαδόπουλος 1929-1934. Πάρα πολλοί πρόσφυγες είχαν μόρφωση και χρησιμοποιήθηκαν είτε στον κρατικό μηχανισμό για να έρθει ο κρατικός μηχανισμός σε στενότερη επαφή με το προσφυγικό στοιχείο, ήταν ένας διαμεσολαβητικός παράγοντας δηλαδή. Προσλήφθηκαν επίσης στο Δήμο Ηρακλείου, εκλέχτηκαν δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Ηρακλείου, στη Νέα Αλικαρνασσό αλλά και σε άλλες κοινότητες, στην κοινότητα μάλλον της Νέας Αλικαρνασσού και σε άλλες κοινότητες. Ήθελα όμως να σχολιάσω το εξής. Παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, σε θέσεις ευθύνης ανέλαβαν μόνο δύο. Δηλαδή περισσότεροι ήταν απλά δημοτικοί σύμβουλοι. Το 1929 εκλέχθηκε δήμαρχος Ηρακλείου ο πρόσφυγας Ανδρέας Παπαδόπουλος. Εκλέχθηκαν επίσης και δύο βουλευτές με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, ο Δημόπουλος, ο Στυλιανός Δημόπουλος και ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος το 1936 με το Λαϊκό Κόμμα. Σημαντική υπήρξε η προσωπικότητα του Νικόλαου Σταυρινίδη Καψή, ο οποίος γεννήθηκε στο ΣΑΙΠ της Μικράς Ασίας το 1897. Απέκτησε τις πρώτες γνώσεις του στο Δημοτικό Σχολείο της Πατρίδας του και αργότερα μετακινήθηκε στη Σμύρνη, όπου φίτησε στην Αγγλογαλλική Σχολή Αρώνη και στην Αγγλική Σχολή Μπάξερ. Το 1922 με τη Μικρασιατική Καταστροφή ήρθε στην Ελλάδα. Το 1925 έφτασε στο Ηράκλειο. Εδώ είχε την τύχη να γνωρίσει τον Γεώργιο Οικονομίδη που ήταν διευθυντής του Μεταφραστικού Γραφείου Ηρακλείου, ο οποίος τον προσέλαβε το 1931 ως βοηθό του. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 1933 όπου καταργήθηκε το Μεταφραστικό Γραφείο. Το 1937 ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε τη μεταφραστική υπηρεσία των ιστορικών εγγράφων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και προσλήθηκε εκεί ο Σταυρινίδης. Το 1945, μετά την απόλυση του Στέργιου Σπανάκη από την διεύθυνση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ανέλαβε τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης αμυστή, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε το 1987 στην Αθήνα. Μετέφρασε ένα τμήμα του Τουρκικού Αρχείου, το οποίο εκτείνεται από τα πρώτα χρόνια της κατάληψης της Κρήτης από τους Τούρκους έως το 1764 και μέσα από αυτό το έργο μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με τους εξισλαμισμούς που έγιναν εδώ, σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση του Τούρκικου στρατού, τους μεικτούς γάμους, την καθημερινή ζωή και τη συμπεριφορά των ντόπιων μουσουλμάνων, όπως επίσης και κάποια στοιχεία για την Εκκλησία της Κρήτης. Εξέδωσε και δύο άλλα έργα. Το ένα, ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμητιστές του και η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου αφορά την πολιορκία του Ηρακλείου από τους Τούρκους κατά το 17ο αιώνα. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα στα κριτικά χρονικά και στην Αμάλθεια. Η παρουσία των προσφύγων ήταν εξαιρετικά ευεργετική στην οικονομία και στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη, στη γεωργία, στη βιομηχανία. Έφεραν νέες ιδέες, νέες μεθόδους που συνετέλεσαν στην αναζωογόνηση του ελληνικού κράτους. Ξέρετε ότι τα πρώιμα κυπευτικά για την Ιερά Πέτρα είναι ένας πηγή πλούτου. Και ότι η Ιερά Πέτρα έχει εξελιχθεί και έχει μάλιστα μια εποχή ήταν ότι είχε το μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα της Ελλάδος. Τότε πριν από 20 χρόνια που τα θερμοκήπια ήταν στην μεγάλη άνθηση. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτά η καλλιέργεια των εκτός εποχής κυπευτικών ξεκίνησε από εδώ, από την Ιερά Πέτρα και από τους πρόσφυγες, τους πρόσφυγες Μικρασιάτες. Εγώ ξεκίνησα και
και άλλοι άνθρωποι, βρέθηκαν και άλλοι μαζί και ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το Σύλλογο Μικρασιατών. Εάν λέω ότι προσφέραμε εδώ στον τόπο μας, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι φτιάξαμε τούτο εδώ το χώρο που θα μένει για πάντα, διότι εκεί απ' έξω ανοίγεται στην πόρτα, από πάνω γράφει το σπίτι του Μικρασιάτη. Είναι λοιπόν, αναφορά στον χρόνο είναι αυτό το πράγμα, θα μένει για πάντα. Και το άλλο είναι ότι τους Μικρασιάτες τους αφυπνίσαμε και τους ντόπιους εδώ τους έκαμαν να αναγνωρίσουν πραγματικά ότι εμείς που είμαστε οι Μικρασιάτες και το αναγνωρίζουν πολύ και μας τιμούν και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, ότι πραγματικά είμαστε άνθρωποι που δώσαμε στον τόπο. Μετά τη δεκαετία του 80 που ιδρύθηκαν πάρα πολλοί προσφυγικοί σύλλογοι στο Ηράκλειο και έτσι δόθηκε η δυνατότητα να διαδοθεί η κουλτούρα η Μικρασιάτικη στο ντόπιο πληθυσμό. Ίσως δεν είναι γνωστό ότι οι πρόσφυγες συνέβαλαν στη διάδοση του Καραγκιόζη στο Ηράκλειο. Σημαντικός καραγκιόζοπαίκτης ήταν ο Γιώργος Παπανικολάου από την Κιζίλ Τάμπια. Οι Μικρασιάτες μουσικοί μετέδωσαν επίσης τη χρήση ορισμένων μουσικών οργάνων όπως το τουμπελέκι, το ούτι, στις κομπανίες του Ηρακλείου, οι οποίοι μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν τη λύρα και το λαγούτο. Μαρτυρούνται παραστάσεις Σμυρνιών ηθοποιών αμέσως μετά την άφηξη των προσφύγων, μουσικές παραστάσεις επίσης από πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Μας άφησαν, νομίζω, για τη μαγειρική τους κουλτούρα. Οι περισσότεροι Ηρακλειώτες θα έχουν γευθεί τις μπουγάτσες στο κέντρο της πόλης που φέρει σήμερα το όνομα Φιλοσοφίες. Πολλοί θα γεύθηκαν τα φαγητά στην ταβέρνα της Αντιγόνης, στην Ιωνία, Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Ευαζωνία που έκλεισε πριν μερικά χρόνια, αλλά και σε διάφορους άλλους χώρους εστίασης, όπως ήταν εδώ στον Αριγιάννη του Σκόμπη, του Μπαλαχούτη, του Κολομπότσι, χώροι δηλαδή στους οποίους νομίζω οι περισσότεροι Ηρακλειώτες είχαν γευθεί την κουζίνα την Μικρασιάτικη. Πάρα πολύ μεγάλη συμβολή τους ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή έφεραν νέα προϊόντα τα οποία καλλιέργησαν όπως ο καπνός και η σουλτανίνα και επίσης η εξέρσωση πάρα πολλών εκτάσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μονοφατσίου, οι οποίες έγιναν γη επαγγελίας. Στον τομέα του εμπορίου. Πάρα πολλοί πρόσφυγες ασχολήθηκαν εισαγωγικό-εξαγωγικό εμπόριο ή με το εμπόριο ένδυσης-υπόδησης. Εξάλλου, η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς λόγω της έλευσης των προσφύγων βοήθησε την ανάπτυξη του εμπορίου. Επειδή περισσότεροι πρόσφυγες είχαν έρθει
χωρίς τα υπάρχοντά τους. Επομένως υπήρχε η ανάγκη να αποκτήσουν αυτά τα νέα υπάρχοντα, όπως επίσης και την ένδυση και την υπόδυση. Thank you.